Ο Γρηγόρης Βαγιανάτος είναι σήμερα στο πρωινό ζησού. Παρακαλώ, είναι... Θέλουμε να δείξουμε και το πλατό μας, καταλαβαίνω. Αγάπη μου. Όλα μαζί, τρία. Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Ωραία μέρα. Καλημέρα. Είδες τη χαρά μας φέρνεις. Παρακαλώ. Γκρουπιέρες, πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν γίνεται. Γρηγόρη μας αγαπημένη, τι κάνεις. Τον Βαλεντίνο, πρέπει να σας πω ότι όταν πήγα στην Αμερική πρώτη φορά τον προηγούμενο αιώνα, με λέγανε Βαλεντίνος αντί Βαλιανάτος, οπότε νομίζω... Αλήθεια! Γιόρτασες κάθε μέρα. Επίσης το Αγίου Βαλεντίνου τώρα έχει αποκτά μια άλλη βαρύτητα, διότι από του χρόνου θα γιορτάζουμε όλα τα ζευγάρια. Όλα τα ζευγάρια. Γιατί δεν είναι και φέτος. Ναι, αλλά θα είναι με την Ούγια. Α, με τη Βούλα. Και τώρα είναι με την Κούγια. Δεν θα είναι κρυφή η εορτή. Πώς είσαι και τι κάνεις. Δεν είναι τυχαία η ημερομηνία, ξέρεις, που περνάει το νομοσχέδιο, ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή. 15 ψηφίζεται, αλλά 14 ξεκινούν οι επίσημες συζητήσεις. Οπότε όλα μπερδεύονται γλυκά. Παίρνει την έμπνευση από τις 14. Πάντως, εγώ ήθελα ειλικρινά να ξεκινήσω λέγοντας ένα ευχαριστώ σε όλες αυτές τις εκπομπές, στη δική σας προκειμένου και σε όλους εσάς. Γιατί. Γιατί έγινε μια προσπάθεια η οποία ξέφυγε πάρα πολύ και έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και όλη αυτή η αντάρα, η οποία δείχνει βέβαια και τη δυστοκία της ελληνικής κοινωνίας και όλο αυτό το διάλογο και τη συζήτηση που έγινε αναμοχλεύοντας πάθη και κυρίως θυμίζοντας ότι, ας πούμε, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι κάτι που πρέπει να αρχίσει νωρίτερα, να είναι ουσιαστικό. Για να μην λέγονται αυτά τα τέρατα στην τηλεόραση. Σταματούν όμως να λέγονται αυτά τα τέρατα στην τηλεόραση. Δεν σταματούν, αλλά επειδή χάρη σε εσάς υπάρχουν και άλλες φωνές που επιμένουν πολλά χρόνια. Μακάρι να περάσει κάτι. Εάν δεν γινόταν όλος αυτός ο ντόρος, μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πάρει αυτή την έκθεση για την ισότητα εδώ και 4 χρόνια. Λοιπόν, είπε. Δεν το έκανε μέχρι να τελειώσει η θητεία, το φοβήθηκε. Μετά, όταν βγήκε, είπε θα το. Που ήταν προεκλογικά και είναι ανόητο. Το είχε στην προεκλογική του στρατεία. Είπα να το κάνω σε βάθος τετραετία. Και το έκανε πολύ γρηγορότερα, πολύ Μα πιο γρήγορα από όσο περιμέναμε. Γιατί του ξέφυγε. Γιατί αν το τώρα θα προσευχόταν να έχει τελειώσει εδώ και ένα μήνα. Γιατί κάθε βδομάδα που κερνάει βγαίνουν κάτι τερατάκια από κάτι τρύπες παντού. Έπαιξε ρόλο η δημοσιότητα να είσαι. Αυτό είναι του ξέφυγε και ορθώ. Με κάποιο τρόπο πιέζει η κοινή γνώμη ουσιαστικά να πάρει μια απόφαση και να τελειώσει. Η κοινή γνώμη πιέζει πάρα πολύ σωστά κάτι πάρα πολύ σωστό. Τελειώστε το! Ναι, γιατί δεν έπρεπε να έχει αρχίσει όλο και αυτό. Και επίσης και η νεολαία. Εγώ ρωτάω πάντα. Δύο άνθρωποι παντρεύονται, έτσι. Ο καθένας. Πόσους ρωτάνε γύρω-γύρω αν το εγκρίνουν. Έτσι, κανέναν. Την ύφη, την πεθερά, τον γαμπρό και άλλου φίλου. Και κυρίως τον πεθερά. Σαν θέλει ύφη ο γαμπρός, λέει το λέει. Να ρωτήσουμε, λέει, και αυτούς που έχουν πάρει όρκο αγαμίας. Δηλαδή, βγήκαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει όρκο αγαμίας, σεβαστός. Να μας πούνε πώς θα μπει. Είναι δυνατόν. Είναι τρομερό και ξέρεις, αισθάνομαι και από την προσέλευση που είχε το συλλαλητήριο της Κυριακής ότι αυτές οι φωνές απομονώνονται σιγά-σιγά. Δηλαδή... Εγώ νομίζω ότι ήταν μια πρόβα για το καρναβάλι, γιατί δεν γίνεται στην Αθήνα. Αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι ευκαιρία με ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Άνθρωποι αγαπιούνται. Και αυτό δεν είναι απλό. Είναι, είναι καλό, για το είναι όμορφο. Τέλος της συζήτησης. Επίσης, τόσο απλά. Παιδιά θα ήθελαν να περνάνε καλύτερα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μου πούνε εμένα ότι είναι καλύτερος πατέρας εκείνος από μένα. Γιατί. Μας έκρινε καμιά επιτροπή. Ας με βγάλουν άχρηστο το να έβγαλε εκείνο χρήσιμο. Έτσι. Νομίζω ότι μπαίνουν σε μια λογική. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο κάνει μια επανάσταση. Το κάνει μια δεξιά κυβέρνηση και όχι μια αριστερή. Όπως έχει τέσσερα ντεφό, τα οποία αν θέλετε θα τα πούμε. Να τα πούμε. Θα τα πούμε. Στη σειρά τους. Αλλά ειλικρινά σας λέω ότι καταρχήν και δεν θα κουραστώ να το λέω. Μία και μία έμεινε. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς το ίδιο και νομίζω ότι είναι και χρέος κάπως της τηλεόρασης με όλα αυτά τα οποία έχει ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και των δημοσιογράφων που την υπηρετούν να βρίσκονται δίπλα στην αλήθεια και στις φωνές αγάπης και συμφιλίωσης. Γιατί ο διχασμός είναι κάτι που δεν λείπει από τις μέρες μας και προέρχεται από όπου μπορεί να προέλθει. Εγώ δεν το βλέπω τόσο ρομαντικά και τρυφερά γιατί θεωρώ ότι δόθηκε πάρα πολύ βήμα όμως σε. Κάτι απόψεις τρομακτικές που θα ήθελαν να είναι στο 1924. Ναι, δηλαδή, ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν λόγο ακόμα, και βήμα ακόμα μόνο γίνεται. Οι απόψεις που είναι θετικές. Όχι, απλά με αυτόν τον τρόπο απομυθοποιήθηκαν. Κυνηγούσαν όμως τα μίντια πάρα πολύ τους ανθρώπους που ξέρανε ότι θα εκφραστούν ομοφοβικά. Έτσι όμως απομυθοποιήθηκαν και οι άνθρωποι και οι απόψεις τους και φάνηκε και το γραφικό της υπόθεσης. Εδώ θίγεται δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα είναι ότι πράγματι είναι ευκαιρία να δούμε
στην ολότητά τους τις σκέψεις των ανθρώπων από μερικούς χώρους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Ας πούμε, τώρα συνειδητοποιήσαμε ότι η Εκκλησία θεωρεί όποιον δεν είναι παντρεμένος ότι δεν πρέπει να κάνει σεξ. Ναι. Με ό,τι σοβαρότητα αυτό κουβαλάει. Και το άλλο που επίσης αναφέρθηκε και είναι πολύ έξυπνο, ότι και τα κανάλια έχουν ανάγκη να δουλεύουν. Δηλαδή το ότι βγήκε η κάθε μουρλοκακομεία μαζί με την κάθε σοφή και είπε τη γνώμη της και την άποψή της. Και συμφωνούμε ότι το κριτήριο για να της πάρει συνέντευξη είναι αν θα πει την παπάρα. Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό, όχι. Αν το ξέρεις, λέει. Εμείς δεν πηγαίναμε πάντα σε έναν άνθρωπο να το ρωτήσουμε την γνώμη του. Να κατάλαβα, είναι να μια δω, άλλη συζήτηση για το αν πρέπει όλοι να έχουν άποψη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και να δημοσιοποιείται αυτή η άποψη. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά δεν μπορεί πάντως, να ξέρει ο δημοσιογράφος. Χαίρομαι που είναι μια ευκαιρία και για τα αζήτητα να ζήσουν.